Υπεν έρευνα Ιουλίου, λοιπόν, 9.500 πολίτε νίκη αυτή τη φορά επέλεξαν ερωτήματα. Κλασική η μεθοδολογία τη, τηλεφωνικέ συνεντεύξει, αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ατόμων, 17 ετών και πάνω, σε ολόκληρη mm -hmm. την Ελλάδα. Ξεκίνησαν οι συνεντεύξει 29 Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με το μείζον, η ιεράρχηση των προβλημάτων μα. Τι, τι βλέπουν οι πολίτε ότι είναι το δυσκολότερο που αντιμετωπίζουν, η ανεργία, λοιπόν. Σε συντριπτικό ποσοστό, έτσι, 50%, πανδημία 18%, μεταναστευτικό 9%, σχέση με Τουρκία 8%, απουσία επενδύσεων 5%. Στα πέντε πιο σημαντικά προβλήματα που βλέπουμε, η ανεργία ήταν και παραμένει με τεράστια διαφορά Φέβαια. στην πρώτη θέση, ενδεικτικό τη ανησυχία. Έχει αυξηθεί κατά 5% το ποσοστό για την πανδημία, απότοκο, υποθέτω, του ανοίγματο των συνόρων Φέβαια. και των εισαγόμενων εντό εισαγωγικών κρουσμάτων, χωρί ιδιαίτερε διαφορέ η ανεργία είναι αυτό που μας ανησυχούσε και μας ανησυχεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σχετίζεται η επόμενη ερώτηση, είναι και ερώτηση του κοινού. Τι σας ανησυχεί περισσότερο, ρωτάμε, ο υγειονομικός κίνδυνος από το άνοιγμα του τουρισμού ή η ύφεση στην οικονομία, εντάξει, κάρτα μιλάω από μόνη της 64% λένε η ύφεση, η τσέπη μας είναι η άλλη όψη του νομίσματος που mm. σχολιάζαμε πριν. Δύο στους τρεις ανησυχούμε για τα οικονομικά δεδομένα, τα δικά μας, τη οικογένειά μας, του περιβάλλοντός μας και πολύ λιγότερο για τον υγειονομικό κίνδυνο. Και νομίζω αυτό χαρακτηρίζει την περίοδο νίκη που, που βιώνουμε όλοι. Η ανησυχία μα για την οικονομία. Έτσι είναι. Για να δούμε τώρα, συνδέεται και η επόμενη κάρτα. Έχει να κάνει με την ψυχολογία μα. Είναι ο δείκτη αισιοδοξία. Για να δούμε, κυρίε και κύριοι, είστε αισιόδοξο ή απεσιόδοξο για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα του επόμενου έξι μήνε. Είναι το ερώτημα. Τον Ιούλιο, λοιπόν, 39% οι αισιόδοξοι, έχουμε μια υποχώρηση σε σχέση με το ποσοστό του Ιουνίου. Και 52% η απεσιόδοξοι, έχουμε μια αύξηση σε σχέση με το ποσοστό έχουμε του Ιουνίου. Έχουμε μια σημαντική επιδείνωση του δίκτυου αισιοδοξία. Ήταν αρνητικό δύο μονάδε τον Ιούνιο, έγινε αρνητικό 13 μονάδε τον Ιούλιο. Συνεπώ, βλέπουμε τα πράγματα να δυσκολεύουν. Αυτό αισθανόμαστε. Να μου επιτρέψει να σημειώσω, Νίκη, ότι είναι ακριβώ τη στιγμή που θεωρούμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, που συνήθω στρεφόμεθα σε αυτόν ή σε αυτού. Που πιστεύουμε ότι μπορούν να τα καταφέρουν στα δύσκολα. Για να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, για να το δούμε όπω το είπε. Να περάσουμε λοιπόν στο δίκτυο απόδοση τη κυβέρνηση. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την απόδοση τη κυβέρνηση. Η βαθμολογία είναι αυτή που βλέπουμε. στους όρο είναι στο 6. 41% δίνει από 6 έω 8. 16% δίνει άριστα 9 με 10. Έχουμε και ένα 13% που δίνει τη βάση, 28% που δίνει από 1 έω 4. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι δεν είχαμε μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο μέσο όρο είναι ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι το 57% αθρηστικά βαθμολογεί την κυβέρνηση πάνω από τη βάση, ένα χρόνο μετά τι εκλογέ. Έτσι, αύριο ε, συμπληρώνουμε. Ένα χρόνο αύριο ναι, μετά ναι, τι εκλογέ. Ναι. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση τη κυβέρνηση ήταν και παραμένει θετική στα ίδια επίπεδα. Παρά το γεγονό ότι έχουμε αύξηση τη απεσιοδοξία. Προστρέχουμε λοιπόν, ελπίζοντα βοήθεια Ακριβώς. ότι θα έχουμε. Να το κάνουμε και λίγο πιο προσωποποιημένο το πολιτικό κομμάτι τη έρευνα, ένα χρόνο λοιπόν μετά τι εκλογέ. Η γνώμη σα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι καλύτερη, η ίδια ή χειρότερη. Η γνώμη σα για τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό 42. Τις 100 λένε είναι καλύτερη. Ε, εδώ νόμους. έχουμε ένα, μια καταγραφή που είναι ασυνήθιστη. Δηλαδή... Δεν θυμάμαι ένα χρόνο μετά τις εκλογές να έχουμε παρόμοιο φαινόμενο, όσο μπορώ να γυρίσω τη μνήμη μου πίσω. Συνήθω έχουμε φθορά εννοείς. Συνήθω έχουμε έτσι. φθορά. Είναι λοιπόν σαφώ περισσότεροι αυτοί που έχουν σήμερα θετική γνώμη για τον Πρωθυπουργό τη χώρα από ότι ήταν θετική εικόνα από ότι ήταν στι εκλογέ. Mm -hmm. ε, το αντίστροφο συμβαίνει με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ κυριαρχεί το ίδια. Αλλά αν συγκρίνει κανείς αυτούς που θεωρούν ότι η εικόνα του την αποτιμούν ω καλύτερη. Και αυτού που την αποτιμούν ω χειρότερη θα Επίκρατεί δει ότι το χειρότερη χειρότερη. είναι τρία προ ένα ισχυρότερο. Μάλιστα. Επομένω, συνδυαστικά, θα έλεγε, δεν είναι κάτι που το, που το βλέπει συχνά. Όχι. Αυτό. Θα έλεγα ότι ειδικό σε ό,τι αφορά την, την εικόνα ενό πρωθυπουργού ένα χρόνο μετά τι εκλογέ, είναι κάτι που ενδεχομένω δεν το έχουμε και ξαναδεί. Λοιπόν, επαιτειακό και υποθετικό το επόμενο ερώτημα. Ενδιαφέρον ωστόσο. Αν πριν από ένα χρόνο, λοιπόν, είχε κερδίσει τι εκλογέ ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κυβερνούσε καλύτερα, ίδια ή χειρότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Χειρότερα, λέει, το 45% ίδια λέει το 23%, 18% λέει καλύτερα από την έρευνα. Να επισημάνω καταρχήν ότι το κοινό μα βάζει, επιλέγει για την έρευνα πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει ναι. που έχουν και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σωστά. Ελέσματα. Αυτή είναι η ερώτηση που. Τι που είναι, μας είναι λοιπόν αυτό που πολίτες. αποκαλύπτει η, η, το, η, απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η, η απάντηση αποτυπώνει και αποκαλύπτει ένα σαφέ πρόβλημα στην κυβερνησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ένα χρόνο μετά τι εκλογέ η σχέση είναι δυόμιση προ ένα, δηλαδή όταν αυτοί που πιστεύουν ότι θα, θα πήγαν χειρότερα τα πράγματα αν κυβερνούσε, είναι δυόμιση φορέ περισσότεροι από αυτού που πιστεύουν ότι θα πήγαιναν καλύτερα, είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει έλλειμμα το οποίο στοιχίζει, πρέπει να πω. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα του πολιτικού αρχηγού, την αξιολόγησή του. Ένα ερώτημα κλασικό στι δημοσκοπήσει μα. Έχετε θετική αρνητική γνώμη για κάθε πολιτικό αρχηγό. Για τον κύριο